Υψηλές οφειλές στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, πάγια λειτουργικά έξοδα, υπερβολική φορολόγηση πνίγουν τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι πλέον σε ποσοστό άνω του 50%, όπως παραδέχθηκε ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος σε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Αριστοτέλη Μπασδάνη, αδυνατούν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές προς τον ΟΑΕ. Πάρα πολλοί συνάδελφοι είναι αυτή τη στιγμή ανασφάλιστοι, βρίσκονται μετέωροι. Σε ερώτησή μου προς τον Υπουργό, ποιο είναι το ποσοστό αυτή τη στιγμή αυτών των επαγγελματιών οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν, η απάντηση ήταν λίγο αόριστη, λέγοντας ότι είναι πάνω από το 50%. Πολύ φοβάμαι ότι το νούμερο είναι πολύ μεγαλύτερο. Στον ιδιωτικό τομέα επικρατεί δραματική κατάσταση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν εγκλωβιστεί στη δυσβάσταχτη φορολογία και τις υπέργειες οφειλές, είπε ο κ. Μπασδάνη στον Υπουργό Εργασίας, στη συνάντηση με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο Υπουργείο Εργασίας και ζήτησε λύσεις. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους ούτως ώστε να διατηρήσουμε τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας όσον αφορά κυρίως τους αυτοαπασχολούμενους. Διότι σήμερα τα προβλήματα είναι, για έναν ελεύθερο επαγγελματία είναι τεράστια. Εάν βάλουμε ως πρώτο θέμα και ζητούμενο και είναι πολύ σοβαρό την υψηλή φορολόγηση, έμεση και άμεση, που αυτή τη στιγμή πνίγει το εμπόριο και ιδιαίτερα το λιανεμπόριο. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας τόνισε προς τον Υπουργό ότι ζητούμενο δεν πρέπει να είναι μόνο η ενίσχυση της απασχόλησης αλλά και η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των υφιστάμενων επιχειρήσεων, δεδομένου ότι στην πλειοψηφία τους λειτουργούν από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες τους με 2 ή 3 άτομα. Οι επιχειρήσεις αυτές σύμφωνα με τα στοιχεία ξεπερνούν τις 100.000. Με βάση μια έκθεση την οποία πολύ πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας του κ. Σπυρόπουλου, πρώην διοικητή του ΙΚΑ, είναι ότι ακριβώς ότι εάν δεν πάρθουν άμεσα κάποιες γενναίες αποφάσεις, πολύ σύντομα θα δούμε μέχρι τέλος του 2017 τουλάχιστον 100.000 λουκέτα στην αγορά και κατά συνέπεια αν υπολογίσουμε ότι μεσοσταθμικά απασχολούνται 2 με 3 άτομα σε κάθε επιχείρηση, θα δούμε άλλες μια περαιτέρω απώλεια 300.000 θέσεων εργασίας.